ίσως να, πλέον επειδή είναι πολλά χρόνια, να μπορέσω να δημοσιοποιήσω κάτι που δεν ήταν γνωστό πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ελλάδος. Την άνοιξη, εκείνη το καλοκαίρι του 4, υπήρχε ένα μεγάλο blackout στην Αθήνα. Πιθανώς να μην το θυμάται κανείς, οι Αθηναίοι ενδεχομένως να το θυμώνται. Αυτό δεν ήταν βλάβη της ΔΕΗ από ένα τυχαίο παράγοντα ηλεκτρικής φύσεως. Ήταν κυβερνοεπίθεση, η οποία έχει εξιχνιαστεί, έχει βρεθεί από πού και πώς. Και μάλιστα, το αφήνω ως εδώ. Ήταν συγκεκριμένη ενέργεια. Ήταν συγκεκριμένη ενέργεια, ήταν, ας το πούμε, δολιοφθορά. Δολιοφθορά, ακριβώς. Που νομίζω και την ίδια εποχή, λίγο πριν την Ολυμπιάδα, είχαμε άλλο ένα γεγονός με τις φωτιές. Ακριβώς. Υπήρχαν διάφορα, ακριβώς. Η προσπάθεια δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές είναι πολύ συγκεκριμένη και βασίζεται πάντα στην τεχνολογία. Το ηλεκτρονικό έγκλημα έχει πολλές διαστάσεις. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε το bullying. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε την δημιουργία fake profiles, ψευδών δηλαδή προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, που δεν είναι κάτι που θα μπορούσαμε να γελάσουμε ή να το προσπεράσουμε. Υπάρχουν πλέον εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν τη δημιουργία ψευδών προφίλ σόριδων με σκοπό τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, την επιρροή του κόσμου εν ώψη κάποιου γεγονότος, π.χ. εκλογών, τη δημιουργία, αυτό που θα λέγαμε, θορύβου για ένα γεγονός κλπ. Και υπάρχει λογισμικό, υπάρχουν προγράμματα δηλαδή που μπορούν να δημιουργήσουν μερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες προφίλ τα οποία φαίνονται ότι είναι αληθή, ενώ δεν είναι. Και με ένα χειρισμό ο χρήστης μπορεί να προγραμματίζει τη συμπεριφορά αυτών των προφίλ. Και κάπως έτσι δημιουργείται η αίσθηση, μα το έγραψε αυτός, αυτός και ο άλλος, άρα είναι αλήθεια. Ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί σήμερα να διαχωρίσει τι είναι αληθές και τι είναι ψευδές.